Στο νοσοκομείο πέρασε κλινήρης τις μέρες των Χριστουγέννων ο κύριος Βαγγέλης Ζερβάκης, ο οποίος στην παραμονή των Χριστουγέννων κατέβηκε στην αγορά για μερικά ψώνια. Καθώς όμως περπατούσε στην οδό είδης, άρχισε να κάνει πατινάζ στις φρεσκοτοποθετημένες πλάκες που, όπως αποδείχθηκε, δεν τα σηκώνουν τα νερά. Έτσι, ο 70χρονος, όπως αναφέρει στην Κρήτη TV, βρέθηκε στο έδαφος φωνάζοντας για βοήθεια, έχοντας υποστεί σοβαρότατη ζημιά στην περιοχή της Λεκάνης. Εγώ έχω περάσει πολλές φορές από εκεί πέρα, γιατί κατεβαίνω τακτικά στο Ηράκλειο. Οι πλάκες εκεί πέρα που έχουν βάλει είναι σαν τζάμι. Και μάλιστα, επειδή ήταν βρεμένες και τρέχανε νερά, έλεγα στον εαυτό μου, Βαγγέλη, πρόσθεση τώρα εδώ να μην πέσει. Και δεν το είχα προλάβει να το σκεφτώ και πέφτω. Ο άνθρωπος εκεί που κάνει το κατάστημα. Ναι. Ναι, ήρθε και με σήκωσε, γιατί με είδε που έπεσα και πήγα εγώ να σηκωθώ, αλλά ξανά πέσα, διότι έσπασε το ισχύο μου. Με πήγαν εκεί και έκατσα στην καρέκλα, πήραν τηλέφωνο το ασθενοφόρο. Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από γρήγορα βέβαια. Ο 70χρονος βρισκόμενος στο κρεβάτι του πόνου από την προηγούμενη Τρίτη ετοιμάζεται πλέον να υποβληθεί σε χειρουργείο τις επόμενες ημέρες. Ναι. Περιμένω να με χειρουργήσουν. Δεν μπορώ να σηκωθώ, δεν μπορώ να κουνιωθώ, δεν μπορώ τίποτα. Δηλαδή με αφορμή το πέσιμο, μετά το πέσιμο μπαίνετε χειρουργείο, έτσι. Ναι. Περιμένω τώρα το Σάββατο να με χειρουργήσουν. Σάββατο, Κυριακή μου έχουν πει, μπορεί και Δευτέρα, δεν ξέρω τώρα. Ναι, κεφαλικό λέγεται αυτό. Ο μήλος μέσα έσπασε. Δεν είναι το μοναδικό άτομο ωστόσο που μεταφέρεται στο νοσοκομείο λόγω πτώσης στο κέντρο της πόλης. Καθώς όπως θα ακούσετε τον ίδιο, οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως άλλα 5 άτομα και ένα μικρό παιδί είχαν την τύχη του 70χρονου. Αυτό σας το είπε ο γιατρός δηλαδή, ε? Ναι, έχει εμπειρία ο γιατρός. Λέει, να ξέρεις, λέει πώς έρχονται από εκεί, από τις πλάκες εδώ και τους φτιάχνουμε. Λέω, γιατροί, και τι κάνετε, γιατί δεν κάνετε μια επιστολή να τη στείλετε στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία, να λάβουν τα μέτρα τους. Αυτό που έκαναν εκεί η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ναι, είναι έγκλημα. Έγκλημα. Και να σας πω και κάτι, πληροφορήθηκα μετά από ένα φίλο μου που με ήρθε και μέσα, ότι στα Ψαράδικα πέθανε 5 άτομα. Ο κύριος Βαγγέλης Ζερβάκης, έξαλλος για την απερισκεψία όσων ευθύνονται για την κατάστασή του, προαναγγέλει έως και μηνύσεις σε δεύτερο χρόνο, καθώς αυτό που προέχει μετά τη χειρουργική επέμβαση είναι να αναρρώσει το γρηγορότερο δυνατό. Ναι, βεβαίως θα κινηθώ νομικά, διότι εγώ δεν φταίω να πληρώνω αυτή τη φασαρία τώρα και να τρεβάω τόσους πόνους εδώ πέρα, να πούμε. Θα ζητήσω από τον γιατρό να μου κάνει μια βεβαίωση πότε ήρθα, πότε θα βγω, τι μου έκανε και θα κινηθώ νομικά. Μάλιστα. Διότι αυτά τα πράγματα, αν δεν μιλήσω ένας, δεν μιλεί ο άλλος, τα τελευταία θα πέφτουν 10, 10, 20, 20 πλατεία αυτή.